Την ομάδα του Αχαρναϊκού υποδέχτηκε ο Κισαμικός στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου, καθώς το Μάλεμε δεν είναι ακόμη έτοιμο και οι όποιες εργασίες έχουν ήδη καθυστερήσει. Κάτι που ανάγκασε την ομάδα του Σπύρου Μπαξεβάνου να φιλοξενηθεί και αυτή ταυτόχρονα μαζί με τον Αχαρναϊκό στο γειτονικό Ρέθυμνο. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, οι παίκτες του Κισαμικού οι οποίοι προσπαθούν, η μπάλα θα κολλήσει, θα φτάσει στο Βατή. Βατής από τα αριστερά ανοίγει την μπάλα πολύ όμως, η μπάλα out. 17ο λεπτό μέσα στη μεγάλη περιοχή από μάκρυς των αμυντικών για μία φορά θα κολλήσει μπάλα, ένα σουτ του Φιγκέιρα, ωραία, βρίσκεται τον Ομπράντοβιτς στην περιοχή, ευκαιρία, Λαζαρίδης όχι, Παβίσεβιτς πολύ κοντά, όχι, ο Λαζαρίδης για μία φορά αποσωπεί τον κίνδυνο. Ξαμικός με βαθιά παλιά, εκεί όπου κινείται ο Ποσίνκοβιτς, Ποσίνκοβιτς θα κολλήσει μπάλα, πλασάρει μπάλα out, δεν έκανε καλή εκτίμηση. Ταραλίδης από μακριά, η μπάλα θα κατέβει και θα μπλοκάρει ο Παγούδης. Εδώ με την προσπάθεια των παικτών του Αχαρναϊκού από δεξιά. Σέντρα καλή. Φιγκέρα από κοντά. Ο Λαζαρίδης πέφτει και μπλοκάρει τεράστια ευκαιρία. Κόρνερ με τον Μάνια. Στο 57 βρισκόμαστε. Θα κολλήσει μπάλα από κοντά. Γιαννίτσης μπάλα στα δίχτυα. Ο Κισαμικός ανοίγει το σκορ. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γιαννίτση, ο οποίος είχε προηγηθεί για τη στιγμένη φάση και το κόρνερ το οποίο ήταν καλά εκτελεσμένο. Η μπάλα μένει στον Γιαννίτση, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να τη στείλει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ο Κισαμικός παίρνει προβάδισμα στο ΒΑΚ Γάλλου. Μια προσπάθεια του παιχνιδιού του Κισαμικού. Ωραία παλιά με εξωτερικά φάλτσα Τσικουδάκη. Δεν ελέγχει αντίπαλο. Τσικουδάκη μπαίνει στην αρχή. Ευκαιρία. Παγούδη βγαίνει. Τσικουδάκη καθυστερεί όμω. Πίσω η μπάλα. Θα δούμε το σουτ το οποίο θα γίνει. Δεν μπορεί όμω από τον Μάνια. Παγούδη θα μπλοκάρει. Ο Αχαρναϊκός ο οποίο πιέζει για να φτάσει κοντά στη μισοφάριση. Να δούμε την παλιά η οποία θα γίνει. Ο Ταμπάκη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Να το Ταμπάκη σε ευκαιρία στα δίχτυα. Ισοφαρίζει ο Αχαρναϊκός σε 1-1 σε αυτήν την ωραία προσπάθεια των παικτών από αριστερά. Το γέμισμα ο Ταμπάκης, ο οποίος είχε κάνει κίνηση φόρου, είχε περάσει νωρίτερα σαν αλλαγή. Προλαβαίνει τον Λαζαρίδη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν μπορεί να κάνει κάτι και ισοφαρίζει 1-1. Μια προσπάθεια των παικτών του Κισαμικού του Σπύρου Μπαξεβάνου. Είναι στη μεγάλη περιοχή από μακρύνια, μην και τελικά. Κόντρες. Δεν φεύγει μπάλα, Βατής, ευκαιρία Βατής πίσω. Σουτ το οποίο θα γίνει, μπάλα είναι out από τον Σελμιωτάκη. Νέο πλάγιο out. Βατή σουτάρι, μπάλα σου και ένα κόντρα κάπου. Κόρνερ. Λίγη τελικά το μάτς. Τελευταίο σπίριγμα. Κισαμικός, Αχαρναϊκός 1-1. Ένα παιχνίδι που πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν και των δύο ομάδων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ένας πάρα πολύ δύσκολος, βαρύς αγωνιστικός χώρος με πολλά νερά. Εντάξει, εμείς είπαμε ότι θέλαμε να δώσουμε αξία στη νίκη την εκτός που κάναμε την προηγούμενη αγωνιστική στα Χανιά. Νομίζω όμως ότι όπως είπε και ο coach, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Στο πρώτο ημίχρονο όντως είχε τις ευκαιρίες ο Αχαρναϊκός, θα μπορούσε πολύ κάλλιστα να βρισκόμαστε εμείς πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο νομίζω ότι και μετά τον γκολ είχαμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για εμείς να μπορέσουμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ να τελειώσουμε τον παιχνίδι. Δεν ήρθε, αντίθετα ήρθε η ισοφάριση. Είμαστε ικανοποιημένοι πάλι για το αποτέλεσμα. Εντάξει, εμάς ο κάθε πόντος είναι σημαντικός, ο κάθε πόντος μετράει. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Δεν ήταν μόνο πάτος και δύναμη, είχαν και κάποιες καλές ενέργειες, καλές φάσεις. Πιστεύω πρώτο μήχρονο είμαστε καλύτεροι. Είχαμε μία διπλή ευκαιρία με Ομπράντοβιτς και Παβίτσοβιτς και μία με Βόλτερ. Δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε και λογικά λάθη γίνεται και από δύο ομάδες, από ένα κόρνερ. Κισαμικός έβαλε γκολ και πήγε μπροστά, νομίζω στο 68 κάπου. Είχαμε ηρεμία, τέλεση και πάθος και μπορώ να πω και καθαρό μυαλό να μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ και να πάρουμε σοβαρή. Πιστεύω δίκαιο αποτελέσματα. Κισαμικός ακόμα ένα παιχνίδι έχει δείξει να είναι μια καλή δηλωμένη ομάδα και πιστεύω και εμείς είχαμε σήμερα αρκετά καλή εμφάνιση και βλέπουμε επόμενο παιχνίδι γιατί έχουμε και δύο ομάδες, έχουμε τρίτη κύπελο και από σήμερα αρχίζουμε να σκεφτούμαστε από το παιχνίδι.